Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μαντία, χειρομαντία, ζώδια, ταρό, αστρολογία και medium είναι τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Έννοιες λίγο πολύ γνωστές στους περισσότερους από εσάς. Πόσο τα πιστεύουμε όμως, πόσο επηρεάζουν τη ζωή μας και τελικά έχουμε χρόνο να ασχολούμαστε με όλα αυτά? Η απάντηση είναι ότι ασχολούμαστε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Από ό,τι έδειξε η έρευνα που κάναμε, λίγο πολύ όλοι έχουμε επισκεφτεί κάποιο αστρολόγο ή κάποια καφετζού για να δούμε τα μελούμενα, τι μας επιφυλάσσει η τύχη δηλαδή. Οι Έλληνες άλλωστε ως λαός είμαστε πραγματικά προληπτικοί. Καμιά φορά βέβαια το παρακάνουμε. Η ρεπόρτερ μας Κλειώρα Αρβανιτίδου επισκέφτηκε ένα από αυτά τα medium, τον κύριο Άντωνη Αθανασίου, ζητώντας ως απλή πελάτης να της κάνει κάποιες προβλέψεις. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο το μέλλον μεταφέρεται στο παρόν. Το όνομά σας? Κλειώρα Αρβανιτίδου. Τι άλλο χρειάζεται να θυμάμαι? Ημερομηνία, χρονολογία γεννησεώς σου? 26 Δεκεμβρίου του 1975. Εσύ φαίνεσαι για πιο μικρή, γιατί φαίνεσαι? Εδώ δείχνεις πιο μικρή, στο 75 εσύ δείχνει πιο μεγάλη. Εγώ νομίζω ότι ήταν το 80. Και λοιπόν, Κλειώ, είσαι σε δεκαήμερο δία. Ώρα, ξέρεις για γεννήσεώς σου? Πρωί πρέπει να είμαι, δεν θυμάμαι. Καλά, άστο. Θα ήθελα και μια φωτογραφία δική σου. Αν μου κάποια φωτογραφία σου είχα εγώ εδώ, τώρα δεν θυμάμαι καλά. Τη βρω, θα τη βρω. Τη βρήκα. Τη βρήκα τη φωτογραφία σου. Πρέπει να συνδυάσουμε την ημερομηνία και χρονολογία γεννησεώς σου, πότε γεννήθηκες και ποια είσαι εδώ στη φωτογραφία. Επίσης, έχω κάνει κάποια, είμαι σε νεογνή κατάσταση ακόμα. Όταν μου πούνε και την ημερομηνία σύλληψης, μπορώ να πω στο άτομο αυτό και πότε θα πεθάνει. Κάτι όμως που είναι... Πότε θα πεθάνω? Δεν ξέρεις την ημερομηνία σύλληψης σου. Εσύ είσαι τώρα 20 χρονών, στα 24 χρόνια σου θα παντρευτείς. Αυτό το αγόρι που έχεις θα μείνει στο παρελθόν. Και θα γνωρίσει έναν άνθρωπο με πάρα πολλά χρήματα και θα κάνει μια οικογένεια ευτυχισμένη. Με δύο παιδιά. Να προσέξεις την υπότασή σου. Κάποιος γιατρός θα ζήταγε ιατρική εξέταση για αυτό το πράγμα. Πώς θα βρεις όλα αυτά? Έχουμε... Να κοιτάξει την υπότασή σου, διότι μετά από 30 χρόνια θα έρθει η νευροποίηση και θα έρθει σε σύγκρουση με την υπόταση και δεν θα ξέρει ποιο χαπάκι να πάρει και ποιο φάρμακο να πάρει ή το ένα ή το άλλο. Και μπορεί να σου πει γιατρός, πάρει ένα κουτί για την υπόταση και ανεβαίνει η υπόταση στο έπακρον. Κατεβαίνει η υπόταση και ανεβαίνει η πίεση και σου έρχεται και η νευροποίηση λόγω ηλικίας και γίνεται εισήγηση και εκεί πέφτουν τα κεφαλικά και αυτά και αυτά. Αυτά ιδιαίτερα να προσέχεις, τίποτα άλλο να προσέχεις, όλα τα άλλα θα πάνε καλά και εύχομαι να πας καλά όπως θα πας και καλά και στο σταθμό. Οι πελάτες αυτών των αστρολόγων παραψυχολόγων είναι και επώνυμοι και ανώνυμοι που φτάνουν στην πόρτα αυτών των ειδικών αναζητώντας το κλειδί της επιτυχίας και της προσωπικής ευτυχίας, λύσεις σε οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα, ακόμη και την επαναφορά χαμένων προσώπων έναντι φυσικά αδράς αμοιβής. Καμιά φορά αναζητούν απλά την ψυχολογική στήριξη και γίνονται τακτικοί πελάτες των medium. Δείτε τι είπε η medium Βιργινία Λεούση στην Όλγα Θόδου. Άνθρωποι έρχονται εδώ για να τους μιλήσω και να μου μιλήσουν πιο πολύ από το να τους προβλέψω μέλλον. Δηλαδή έχω ιδιάζουσες περιπτώσεις, έχω παιδί το οποίο είναι προβληματικό για ένα ερωτά του και μου έρχεται εδώ και 3 χρόνια για το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν έχει ανάγκη το χαρτί, έχει ανάγκη την ψυχολογική επαφή, να πει να την προσφέρω αυτή. Συνήθως οι πελάτες μου μένουν ευχαριστημένοι και από τις προβλέψεις, αλλά και από την επαφή που έχουμε. Και αν με κάποιον πελάτη δεν έχω επαφή, δεν τον ξαναδέχομαι, γιατί δεν μπορώ να αποδώσω. Δεν μπορώ σε σένα που ήρθες και δεν μπορώ
συνεννοηθώ και να είσαι ζεστή και ζεστή και εγώ απέναντί σου να σε ξαναδεχτώ όσα και να μου δώσεις. Δηλαδή και μετά τις προβλέψεις έχετε κάποια επικοινωνία, του συμβουλεύετε και τα λοιπά. Έχω πελάτη, μορφωμένο άτομο με εργοστάσια και πολύ επώνυμο, δεν θα πω βέβαια το όνομά του, ο οποίος από το 1983 έρχεται και με βρίσκει μία φορά το μήνα. Κάθε μήνα, μία φορά το μήνα. Αν λύχει και λείψει ο εξοχή ή αν λείψει εκείνος, τότε χανόμαστε. Αλλιώς έρχεται συμβουλευτικά. Συγκεκριμένα, ένα παράδειγμα, αυτός έχει σπουδάσει οικονομικά στο Λονδίνο. Λοιπόν, του άφησε ο πατέρας του κληρονομία 3 εργοστάσια δεσμευμένα στην τράπεζα. Δεν μπορούσε μόνος του να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, τη λύση του την έδωσα εγώ με σκέψη, όχι με πρόβλεψη. Προβλέψη του έχω κάνει για τους γάμους του μετά, γιατί έκανε 2, για τα παιδιά του και για τα άλλα. Λοιπόν, του είπα να πουλήσει το ένα να σώσει τα άλλα. Αυτό όμως δεν ήταν πρόβλεψη, ήταν κοινή λογική. Λοιπόν, έτσι έκανε, πούλησε αυτά, έκτισε άλλα 2 στη Θράκη και πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό το άτομο λοιπόν, ενώ ξέρει την αλήθεια, θέλει να έχω εγώ την ευθύνη. Κατάλαβες, θέλει να έχει ένας τρίτος την ευθύνη. Μετά έχουμε τους πελάτες οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο άντρας μου ξεμυαλίστηκε με μία κατά 30 χρόνια μικρότερη από μένα και θεωρούν ότι έχει μαγεία. Είναι πάρα πολλές πελάτησες αυτές που έρχονται. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς βλέπετε και αν κάποιος έχει πέσει θύμα μαγείας? Ναι, βλέπω. Το βλέπω αν έχει πέσει θύμα μαγείας, αλλά σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Όχι αυτό που γίνεται πια ότι όλοι έχουν μάγια. Δεν έχουν όλοι μάγια. Εγώ επειδή πιστεύω στη μαγεία και στη γλωσσοφαγιά, άλλωστε τα παραδέχεται και ο χριστιανισμός και η θρησκεία μας, πιστεύω ότι πιο πολύ είναι θέμα γλωσσοφαγιά, συγκρίνεια ή συνήθεια τόσων ετών παρά μαγεία. Και δεν λέω πολύ σπάνια τη λέξη μαγεία. Μετά, αγάπη μου, να ξέρεις ότι έχουμε πολλούς πελάτες οι οποίοι μόνοι του ζητάνε την εξαπάτηση. Δηλαδή, έχω εγώ πελάτησα η οποία δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Και σκέπτεται ότι όταν θα βγω από το σπίτι μου θα με ματιάσει η αδερφή μου, η γειτόνισσα, ο Μπακάλης, ο Μανάβης, ο Χασάπης. Δηλαδή, αυτή η πελάτησα είναι πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι, ίσως και 10 εδώ. Και λοιπόν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει τίποτα. Κάποια στιγμή, αφού τη βοήθησα κατά κάποιον τρόπο να ξεπεράσει ορισμένα προβλήματα με τη συζήτηση και με αυτά, με πήρε ο άντρας της τηλέφωνο και μου λέει: σε παρακαλώ πολύ, άφηνε την να έρχεται μια φορά στις 10 μέρες, γιατί έχουμε γλιτώσει τους ψυχιάτρους με σένα. Αν δεν σε βρει στο σπίτι, αρρωσταίνει, πέφτει στο κρεβάτι και λέει ότι με τρώνε τα μάγια και με κάνει. Δηλαδή είναι ψυχασθένεια. Φυσικά λοιπόν εκεί, φυσικά θα κάνω απάτη. Αλλά εις γνώση του άντρα της. Έχει γλιτώσει τους τρελογιατρούς. Να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές. Πόσο χρεώνεται μια επίσκεψη σήμερα, τώρα, αυτή την εποχή? Κοίταξε να δεις. Στάνταρ τιμή δεν υπάρχει. Ξεκινάει από 5 και φτάνει μέχρι 30. Και εξαρτάται από τι? Εξαρτάται από το ποιος δουλεύει και πώς δουλεύει κάποιος. Ξεκινάει, δηλαδή οι τιμές. Μπορεί εγώ να μην πάρω και τίποτα κάποια στιγμή αν είναι φίλος μου. Αυτές δεν έχουμε στάνταρ τιμές. Mm-hmm. Πάντως, αν έρθει τώρα μία κοπέλα που μας βλέπει, θα τις πάρετε πόσο? Δεν ξέρω, ανάλογα πότε θα έρθει και πώς θα έρθει. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως θα φύγει με την απόδειξή της και με όλα τα τακτοποιημένα. Mm-hmm. Είμαι κατοχυρωμένη στο ΤΕΒΕ και στην εφορία και είμαι ήσυχη. Μάλιστα, κύριε Λεούση, θα ήθελα κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τα πιστεύουν αυτά. Εσείς τι έχετε να τους πείτε? Και όχι απλώς δεν τα πιστεύουν, βρίζουν και το επάγγελμά σας. Τι έχετε να τους πείτε? Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και αυτοί που βρίζουν το επάγγελμα, ίσως έχουν πέσει θύματα απάτης, αλλά ακόμη και αυτοί κάποια στιγμή θα κοιτάξουν το φλιτζάνι ή το χαρτί ή τον ονειροκρίτη ή κάτι τέτοιο. Βέβαια, τι να πω, δεν σβήνω με μια μονοκονδυλιά όλο τον κόσμο. Αλλά είναι ελάχιστο το ποσοστό, 1% να μην πιστεύει. Και άνθρωποι που λένε δεν τα πιστεύω και δεν τα πιστεύω, τρέχουν πιο πολύ να ξέρεις. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνετε αυτό το επάγγελμα, σας επισκέπτονται και επώνυμοι? Ναι. Σε όλα τα medium και κατά καιρού σε όλους και στους αστρολόγους, οι επώνυμοι πάνε και συμβουλεύονται. Ακόμα και πολύ επίσημα πρόσωπα έχουν προσωπικούς αστρολόγους. Μην με ρωτήσετε όμως ποιοι, πώς και τι, διότι δεν είναι σωστό να εκθέτουμε εμείς τα medium κάποιον που εμπιστεύεται εκείνη τη στιγμή να μας μιλήσει. Βεβαίως έχει βγει σε κάποιο περιοδικό για κάποιες διάφορες κυρίες, το οποίο ούτε καν το έχω αναφέρει εγώ. Απλώς με έχουν δει μαζί τους και έχουν βγάλει συμπεράσματα και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι σωστό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Αν κάποιος επώνυμος θέλει, μπορεί να το ανακοινώσει ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να ανακοινώνω εγώ. Ακόμη και η χειρομαντία, όπως υποστηρίζουν μερικοί, έχει και αυτή την επιστημονική της εξήγηση. Όπως και τα χαρτιά άλλωστε. Οι φιγούρες της τράπουλας, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς του είδους, αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες καταστάσεις και πρόσωπα που με μια σειρά συνδυασμών σας οδηγούν στο μέλλον. Το πόσο βέβαια σας οδηγούν ή απλώς σας παραπλανούν, το διαπιστώνετε στο τέλος πάντα. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Κιτσικώστα.
Χαρτομαντία είναι ένας τρόπος για να μπορείς να προβλέψεις πράγματα τα οποία θα συμβούν στο μέλλον. Πείτε μας πώς γίνεται αυτό, πώς τα προβλέπετε. Βασικά, μία τράπουλα για τα περισσότερα άτομα που έχουν μία φυσική δύναμη. Είναι ένα είδος αυτοσυγκέντρωσης, δηλαδή απλώς είναι ένα αντικείμενο που μπορούν να συγκεντρωθούν πάνω σε αυτό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ό,τι λέει η τράπουλα αυτό και λένε. Συγκεντρώνονται απλώς πάνω σε αυτό το αντικείμενο για να μπορούν να προβλέψουν. Είπατε πριν να έχει φυσική δύναμη, δηλαδή. Δηλαδή να έχει γεννηθεί με αυτή τη δύναμη. Γιατί υπάρχουν και άτομα, όπως και εσείς, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μάθετε να λέτε μία τράπουλα. Και υπάρχουν και άτομα τα οποία ούτε καν μπορεί να χρειαστούν μία τράπουλα για να προβλέψουν κάποια πράγματα. Αυτό είναι που λέμε ότι έχουν γεννηθεί με αυτή τη δύναμη, ότι υπάρχει μέσα τους αυτή η δύναμη. Πώς γίνεται η διαδικασία. Έρχεται εδώ το άτομο το οποίο ενδιαφέρεται να μάθει κάτι. Εγώ απλώς ρωτάω το όνομά του. Και από εκεί πέρα ξεκινάμε. Ανακατεύω τα χαρτιά. Ζητάω το άτομο να κόψει. Και από εκεί πέρα, τουλάχιστον αυτή την τράπουλα, αρχίζω εγώ τα μοιράζω σε αυτά τα τετραγωνάκια τα οποία βλέπετε και ξεκινάω να του λέω. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτά τα τετραγωνάκια τι δείχνουν? Αυτά τα τετραγωνάκια βασικά μιλάνε για γεγονότα τα οποία θα συμβούν μέσα στο σπίτι. Μιλάνε για τη δουλειά, τι εξελίξεις θα υπάρχουν πάνω στα επαγγελματικά, αισθηματικά και εδώ πέρα φτάνουμε γενικότερα στο μέλλον. Μάλιστα. Γενικά δηλαδή, το μέλλον και στα αισθηματικά και στα επαγγελματικά, τι γίνεται τελικά. Θα είναι καλό, θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, κάποιες αναποδιές. Και πώς μαθαίνει κάποιος να λέει τα χαρτιά? Εκτός μπορεί, από τη φυσική δύναμη που είπατε, ναι, πρέπει να έχει. Μπορεί να τα μάθει και από κάποιο μέντουμ. Υπάρχουν και σχολές που μπορούν να πάνε να μάθουν. Τι κόσμος έρχεται εδώ πέρα? Πάντα το λέτε κόσμος, τι κόσμος έρχεται. Ναι. Ναι. Περισσότερο είναι, έρχονται άτομα από 40 μέχρι 55, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Έρχονται και νέοι άνθρωποι και γύρω στα 60 με 70 και 80. Εκτός από την χειρομαντία, τα χαρτιά, τα ζώδια και ο καφές στην υπηρεσία της προφητείας. Βέβαια, όπως θα διαπιστώσετε και από το ρεπορτάζ που έκανε η Όλγα Θόδου, ακόμη και αυτές οι επιστήμες εξελίσσονται και εφευρίσκονται νέες μέθοδοι που προβλέπουν το μέλλον. Έχεις περάσει, κοίταξε να δεις, είσαι εκφύσεως, είσαι στενάχωρο παιδί. Εκφύσεως, ό,τι σου συμβεί το παίρνεις με πολύ βαριά μορφή. Γιατί, κορίτσι μου, έχεις άνοιξη και επιτυχία τώρα κοντά. Πριν όμως, κοίταξε μαυρίλες που έχεις περάσει και στεναχώριες. Η αδελφή σου είναι μικρότερη από σένα. Ναι. Και οι δύο σας εντός του 96 θα επισημοποιήσετε καταστάσεις. Λεφτά πολλά σου βγαίνουν εσένα στο μέλλον. Μαζί με την αδερφή σου, σου βγαίνει ένα τυχερό. Γενικά όμως το πιατάκι σου, στο άνοιγμά σου, στο μέλλον, οι δρόμοι ανοίγονται πάρα πολύ καλοί. Τώρα είναι πολύ νωρίς να στο προβλέψω αυτό, αλλά αφού το βλέπω θα σου το πω. Και εσύ στο μέλλον θα κάνεις στερεωμένη δική σου δουλειά. Στη μεγάλη κούπα να έχουμε πολλά, ε. Κοίταξε μία καρδιά που σου σχηματίστηκε εδώ πέρα. Τη βλέπεις, καθαρή. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε και οι φίλοι μας. Σχηματίστηκε μία λευκή καρδιά που σημαίνει ότι είσαι πολύ ερωτευμένη. Αλλά επειδή είναι λευκή η καρδιά, ότι αυτή τη στιγμή παίζεται παιχνίδι. Δεν είναι σταθερός δεσμός. Λοιπόν, ένα πρόσωπο ψηλό, λεπτό και με μακρύ μαλλί. Με μακρύ μαλλί τόσο περίπου. Είναι αυτό το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει ή άλλο? Άλλο μάλλον. Άλλο. Αυτό το πρόσωπο με το μακρύ μαλλί, το ψηλό και το λεπτό θα σου προτείνει ένα ταξίδι και ένα δρόμο μαζί, στο οποίο θα εμποδίσεις. Στα μέρη της ελπίδας σου. Λοιπόν, ωραίτερο φίλο δεν έχω δει. Κοίταξε. Βγαίνει δώρο, τυχερό στην ελπίδα σου. Βγαίνει ο γαμπρός, το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Βγαίνεις εσύ με ένα δώρο και ένα τυχερό από το μέρος του. Βάζω στη γλωσσοφαγιά που έχεις, δεν έχεις, που υπάρχει, να δω τι θα μου πέσει. Τίποτα, ναι. Μη φοβάσαι τίποτα. Στη γλωσσοφαγιά επάνω πέφτει ότι στο ερωτικό σου μέρος έχεις κάποιο κακό ιονό ή κάτι γλωσσοφαγίες, όχι μαγείες, το ξαναλέω.
Ελπίδα για τυχερό μου βγαίνει από θάλασσα και από δρόμο. Ο τοξότης βασιλεύει με επιτυχία και χαρά. Το βλέπεις το σύμβολο του τοξότη? Ναι, ναι. Και μέχρι τον Αύγουστο που μας έρχεται, τον επόμενο Αύγουστο, στο ζώδιο του Λέοντα, έχεις ανοίξεις και τυχερά πάρα πολλά. Δεν εντοπίζονται στον αισθηματικό τομέα.